πρώτη φορά που μας δίνει την επικοινωνία να μιλήσουμε μαζί σου. Καταρχάς, ένα πρώτο λογικό σχόλιο, μια πρώτη λογική ερώτηση θα έχει να κάνει με το πώς εξελίσσεται τώρα η προετοιμασία για σένα. Σίγουρα η προετοιμασία πηγαίνει πολύ καλά. Το επίπεδο εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ψηλό. Ο γυμναστής είναι καταπληκτικός και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποιες μέρες βέβαια που χρησιμοποιήθηκες και στη θέση του στόπερ για να καλύψει την απουσία του τραυματία Παπαγιαννόπουλου, αλλά τον ρόλο σου μέσα στην ομάδα τον έχεις βρει. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο προπονητής. Εγώ είμαι αποφασισμένος να ανταπεξέλθω όπου και αν μου ζητήσει ο προπονητής και από εκεί και πέρα θα δούμε. Νιώθεις πλέον ως κομμάτι αυτής της ομάδας, είσαι ένα από τα νέα, λίγα νέα πρόσωπα τα οποία βλέπουμε τη φετινή σεζόν. Εντάξει, τα παιδιά εδώ πέρα όλοι με έχουν βοηθήσει να προσαρμοστώ στην ομάδα και αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι κομμάτι της ομάδας πλέον. Η ομάδα έχει δώσει δύο φιλικούς αγώνες με πλέον πρόσφατο τον σημερινό. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτήν? Εντάξει, τώρα μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να δείξουμε το 100% σε αυτά τα φιλικά, διότι οι προπονήσεις που γίνονται μέσα στη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σκληρές. Αλλά πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα των επίσημων παιχνιδιών θα είμαστε 100% έτοιμοι. Δουλεύετε πάνω σε μια νέα προπονητική φιλοσοφία, ένα νέο σχήμα, ένα νέο στυλ παιχνιδιού. Βλέπεις αυτό το πράγμα να απορροφάτε από την ομάδα, να μπορέσετε να το εμπεδώσετε στο απαιτούμενο σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση? Έχω την εντύπωση ότι ήδη έχουμε αρχίσει να το χρησιμοποιούμε καλά και άμα προσέξουμε λίγα πραγματάκια ακόμα και με τη βοήθεια του προπονητή θα καταφέρουμε να το κάνουμε 100%. Είναι φυσιολογικό το πρώτο κρίσιμο ερώτημα να είναι αν θα είναι η ομάδα έτοιμη στην πρώτη της επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Ζώντας την ομάδα από μέσα και βλέποντας όλα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, ποια πιστεύεις ότι είναι η σωστή απάντηση? Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την καλή δουλειά που γίνεται και ώστε να είμαστε έτοιμοι για αυτό το πρώτο παιχνίδι.